Φαντάζομαι 30 χρόνια λειτουργεί παράνομα το κομμάτι τουλάχιστον πώληση ζώων. 30 χρόνια να φωνάζει κάποιος και να μην ακούει τη φωνή αυτή ποτέ. Ναι, χιλιάδες καταγγελίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που τόσο νοιάζεται για τα αδέσποτα. Δηλαδή, μας το λένε και έχουμε αρχίσει να το πιστεύουμε πια. 30 χρόνια καταγγελίες, χιλιάδες, και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα. Και αν οι ίδιοι πιστεύουν ότι έχουν κάνει κάτι, ας μας πούνε πότε κάναν τον τελευταίο έλεγχο στο παζάρι του σχιστού, ποτέ. Και πότε έγιναν συλλήψεις. Γιατί η υπαίθρια πώληση ζώων συντροφιάς απαγορεύεται στη χώρα μας. Λοιπόν, για κάποιον που δεν γνωρίζει τι γίνεται στο σχιστό, τι γίνεται στο παζάρι ζώων, μπορείς να μας δώσεις δύο στοιχεία. Ναι. Το νούμερο ένα στοιχείο είναι γνωστό. Αν κάποιος χάσει το ζώο του ή αν του το κλέψουν, το πρώτο σημείο που τον συμβουλεύουν οι φιλόζωοι να πάει να δει για το ζώο του είναι το παζάρι του σχιστού. Δηλαδή τα περισσότερα ζώα που πολλούνται είναι κλεμμένα ή τα ίδια χρησιμοποιούνται ως γεννήτορες για να γεννήσουν άλλα κουταβάκια σε ένα παράνομο εμπόριο που εξελίσσεται χρόνια υπό τραγικές συνθήκες. Δηλαδή αγοράζοντας ζώα από εκεί, είναι σαν να συμμετέχουμε στη βάναυση, κακοποίηση των ζώων. Νομίζω τα πλάνα είναι συγκλονιστικά που κατέγραψε η κάμερα του Sky για το πώς αυτοί οι άνθρωποι που με τόση βία συμπεριφέρονται στους φιλόζωους, συμπεριφέρονται προφανώς και στους γεννήτρους και στα ίδια τα κουτάβια στους χώρους που τα κρατάνε. Τα ζώα είναι στιβαγμένα σε υποάθλιες συνθήκες και στα παράνομα εκτροφεία. Παράνομο δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος είναι. Από την εκτροφή, από την πώληση, από τη μεταφορά. Φοροδιαφυγή για όσους λένε ότι τόσο ενδιαφέρονται, γιατί δεν πάει εδώ εκεί πέρα να δει τι γίνεται. Έτσι, 30 χρόνια. Οι φιλόζωοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Η κτηνιατρική είχε υποσχεθεί τις αντιπεριφέρειες, γιατί αλλάξαν οι νομαρχίες σε περιφέρειες. Τώρα προσπαθούμε να οργανωθούμε. Είχαν υποσχεθεί ότι θα πάνε, δεν πήγανε. Η δημοτική αστυνομία είχε υποσχεθεί ότι θα πάει. Τελευταία στιγμή προφασίστηκε απεργία. Τους περιμένουμε την επόμενη Κυριακή. Εσείς θα είστε εκεί πάντως κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε Κυριακή. Έτσι. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν το αντέχει το στομάχι μου αυτό που συμβαίνει εκεί. Αλλά οι υπόλοιποι που αντέχουν θα είναι εκεί και θα είναι πολλοί, θα είναι εκατοντάδες όπως και την προηγούμενη. Το λυπηρό είναι ότι οι συλλήψεις γίνανε, αλλά γίνανε για ξυλοδαρμό φιλοζώων και όχι για τη βάναυση κακοποίηση που συντελείται, για το παράνομο εμπόριο. Μάλιστα. Και για τη φοροδιαφυγή που τόσο ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, αυτή τη κυβέρνηση.